Φαίνεσαι. Αρχίζει διαφέρομαι. Το κεφάλι μου φαίνεται μόνο. Και πού να τους μιλήσω, αφού δεν φαίνομαι. Φαίνομαι. Φαίνεσαι. Εκεί προηγουμένως φαίνομαι. Τώρα φαίνεσαι κανονικά. Τώρα είμαι κανονικός. Ναι. Εντάξει. Είμαστε 23 ή λίρα μέσα. Πού τα βλέπουν οι πούστιδες, 53. Έλα, φέρομαι, φέρομαι. Μέχρι τις 11 εδώ θα είμαστε. Έχει κολλήσει εδώ αυτό, μικρέ. Εγώ το κόλλησα, ρε. Εσύ το κόλλησες. Ναι. Θέλεις να βλέπεις τον εαυτό σου, μιλάς. Ε. Εγώ το έβαλα για να βλέπεις τα σχόλια. Α. Κοιμάσαι, ρε, να πω. Όχι, δεν κοιμάμαι, ρε. Κοιμήθηκα τώρα πριν από λίγο. Λοιπόν, καραφλή κάμπια. Α, πολύ ωραία. Χαμήλωσε καναφός, γυαλίζει ο γλόμπος. Χαμήλωσε ένα καναφός. Πιο αργά και από τον Σίντεφελ πάει το βίντεο. Καλό. Καλά την ΑΕΚ την έχουμε σκίσει, την έχουμε πιάσει από 500.000 φορές. Τον ΠΑΟΚ τον παίξαμε πολλές φορές, τον πιάσαμε, άλλες τον χάσαμε. Τον Άρη, τον Ηρακλή δεν μπορώ να πιάσω. Αυτό το πούστη τον Ηρακλή δεν μπορώ να τον πιάσω. Τον Ηρακλή δεν μπορώ να τον πιάσω. Εθνικιστή ο δάσκαλος με έκανε. Παπάρια με έκανε ο δάσκαλος. Αυτή τη φόρμα την είχα πάρει γιατί μου αρέσει η Αντίντας και μου ταιριάζει στο στυλάκι μου να πούμε. Μεγάλη παρτούζα, κύριε πούστη, Μεγάλη παρτούζα θέλει να μάθει. Λοιπόν, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την παρτούζα, παιδιά. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την παρτούζα. Για να είμαι ειλικρινής, ο κόκκινος επειδή ζηλεύει, με έλεγε πάντα: Ω, κάνουμε καμιά παρτούζα. Λέω, ρε πούστη, λέω, να κάνουμε κανένα παρτούζα με κανένα. Ποιος να πούμε δύο άντρες, μια γυναίκα, να είναι κανένα ωραίο κορμί ο άλλος. Τι να πάω, ρε πούστη, αρχίζω να γελάω με τις πατσάδες σου, του λέω. Τουλάχιστον να μην είμαστε κορμιά. Μαλάκα, του λέω, έτσι, μονοφαγάθηκε. Λέει. Πού είναι ο άλλος ο μαλάκας ο καράβλας με το πουκάμισο που σε έβριζε. Εντάξει με το μαλάκα, εντάξει τα κάνουμε. Δε. Αυτό μου λέει γιατί με έβρισες λέει και σε κοιτούσα τόσο καλά. Δεν σου δώσω αξία ρε πάσταρδε σήμερα. Εσύ που ξέρεις. Ο Κωνσταντάρα σήμερα, ναι από τον άλλο κόσμο. Και εσύ άσχημος είσαι. Ξανθά είναι και τα ξέρατά μου. Έλα να με πει. Να τα βγεις από να ο μαλάκας. Να το πάλι. 137. Βγαίνει μια μέρα νεκουμπλεξά χωρίς την κόρη σου έξω να σε πρίξουμε κοτάρα. Νίκος 240. Μου κλάσει τα αρχίδια. Και με την κόρη μου και χωρίς την κόρη μου. Πουσταριό εσύ. Πουσταριό. Όλη μέρα με την κόρη μου είμαι έξω. Πουστράκι. Α, πουστράκι. Θα με πρίξεις πάλιο πουστράκι. Ναι. Θέλετε να με διαλύσετε. Άλλος θέλει να με γαμίσει, άλλος θέλει να με διαλύσει. Σας παράγω αισθήματα διάφορα, έτσι. Διχάζεις. Ναι. Να τους λέει αυτός με το πουκάμισο μπήκε. Τόσο έχει μούρι και ρατά ο μαλάκας. Έχει τη φυσιογνωμία του άντρα που του γαμιέται ασυστόλος η γυναίκα όταν φεύγει από το σπίτι. Έχει τέτοια μούρι αυτός. Τη μούρι του και ρατά φαίνεται. Φαίνεται ο μαλάκας. Αυτός, ναι, αυτός. Τι λες να βάζει άλλη φωτογραφία. Ναι. Τέτοια κουράνε βάζει άλλη φωτογραφία η αδερφή. Εγώ να σε μηδενίσω θέλω λέει. Σε ψάχνουμε λέει ο άλλος. Μιας και δεν ξέρετε που είμαι. Δεν θυμάμαι να με έχεις δει φίλε εσύ. Δεν θυμάμαι. Μήπως ήθελες να κάνεις έρωτα μαζί μου και τραβούσες μαλακία και πάνω στη μαλακία έπαιξες και στο μυαλό σου ξύλο, να πούμε. Λοιπόν, ναι. Εγώ πήρα από ταβέρνα να σε πουλήσω γλυκό τρέλα. Να πάρει ο ΠΑΟΚ 25. Για να έχει τη μεγαλύτερη εκδρομή. Αυτούς δεν τους νοιάζει να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, στα αρχίδια τους. Αυτούς τους νοιάζει να πάει ένα περισσότερο από τους Αργιανούς για να έχουν τη μεγαλύτερη κάθοδο. Και να μαλώνουν με τους άλλους, όχι εμείς ήταν περισσότερο, εσείς ήσασταν λιγότεροι. Το κύπελο στα αρχίδια τους, αυτούς δεν τους νοιάζει. Στα παπάρια του. Στα παπάρια του και ο ΠΑΟΚ. Το Ζαγοράκι ήταν καλά. Στα αρχίδια του ο ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία ο ηγέτης. Και η Αριάννη το ίδιο. Στα αρχίδια του ο Άρης. Ο Σούπερ Τρία να είναι δυνατός, γερός. Δεν φοβάσαι το πρίξιμο. Κωνσταντάρα μου γλυκέ. Λοιπόν. Δεν μας φοβάσαι, ρε. Γιατί να σε φοβηθώ, ρε μαλάκα. Τι σε έκανα για να σε φοβηθώ. Φοβάται κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάτι και είναι υπόλογος, υπεύθυνος και πρέπει να πληρώσει για τις πράξεις του. Γιατί ρε καριόλες, δεν τις έχω κάνει. Σε πείραξα τίποτα κανέναν στο σπίτι σου, στο σόι σου, στην οικογένειά σου, σε χρωστάω λεφτά, σου απάφτωσα κανένα μέρος της οικογένειας, σε βιάσα, σε συκοφάτησα, γιατί αν με πρίξεις. Σου γαμίσω το σπίτι, έτσι και κάνεις καμία μαλακία. Μην κάνετε μαλακίες. Εγώ δεν πείραξα κανένα καριόλι. Ο Φυρόσας πριν στη ώρα έκλεισε στον Πιερικό, δίνω την είδηση. Φυρός Πιερικός, στην Αλφα Ολοταχώς. Ναι. Κάτσε ένα λίγο να απαντάω σε μηνύματα. Τραβάω κάθε μέρα. Όχι, το σπέρμα δεν τελειώνει. Εκτός αν την τεινάς 6-7, ξέρω εγώ που είναι κακό.
Δεν θα σου μείνει αρχίδι για αρχίδι. Γλύψει και τους μύκητες πάνω στη μούτσα μου, ρε άλλος. Είμαι σε μια εκπομπή εδώ και μιλάω με τον κόσμο. Δεν θα φτάσω ποτέ τον Τόλι Τσουκαλά. Ποιος είναι ο Τόλις Τσουκαλάς? Τόλις Τσουκαλάς ποιος είναι? Ο Αντεγιά. Ο Αντεγιά. Φυσικά δεν θα τον φτάσω ποτέ. Ο Τσουκαλά παίρνει από τον Ολυμπιακό χρήματα μισθό. Εγώ παίρνω από χορηγούς. Ένα με ακούει όλη η Ελλάδα, τον Τσουκαλά τον ακούνε οι Ολυμπιακοί. Το βρίζουν και οι Ολυμπιακοί τον Τσουκαλά. Εμένα με βρίζουν, ξέρω εγώ, η μισή Ολυμπιακή, η μισή Παναθηναϊκή, η μισή. Και άλλοι. Εγώ είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Τσουκαλάς είναι οργανωμένος οπαδός, επαγγελματίες οπαδός. Άλλο ρόλο έχει ο Τσουκαλάς, άλλο εγώ. Μην με βάζεις με τον Τσουκαλά, εγώ δεν είμαι οπαδός. Γιατί σε σνομπάρουν οι Αριανοί. Δεν διακρίνουν να με σνομπάρει κανένας Αριανός. Οι Αριανοί έχουν το πρόβλημά τους οι άνθρωποι. Τους ξεβράκωσα τους Αριανούς. Τους είπα την αλήθεια χρόνια τώρα. Και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο διοικητικό οικονομικό. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα γιατί την πάνε οι Αριανοί. Τώρα θέλουν να σνομπάρουν όπως λες εσύ. Δεν το διακρίνω. Τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι και να κάνει ο καθένας, εγώ αυτά που μπορεί να τα πω θα τα πω. Πότε γάμισες λέει πρώτη φορά? 15,5 χρόνο φίλε. Μια τριαντάρα. Δεν τη γάμισα. Εγώ αυτή με γάμισε σε μια εκδρομή. Δεν σε θέλει μια, γίνεσαι κάποιος δυνατός, γαμάς άλλες χίλιες και μετανιώνει και κλαίει που σε απέρριψε. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Και νιώθω πολύ καλά αυτό. Το ενεργείο κολλικός και να πέσω από τον μπαλκόνι επειδή μια γυναίκα, ας πούμε, δεν με ήθελε. Και σου κάτω-κάτω της γραφής τι είμαστε, ρε Μπούστη. Δηλαδή, αν όλοι με μια γυναίκα που δεν μας θέλει, που τη θέλουμε πολύ, καταλήγουμε αλκοολική, έπρεπε να πούμε η Άμστελ. Άινε και το ούζο 12 και όλα τα αλκοολούχα ποτέ να κάνουν πάντα. Αλίμονο, εντάξει, είπαμε. Ρε μαλάκα, τόσα βιβλία πίσω τα έχει διαβάσει. Ρε, δεν είναι το σπίτι το δικό μου, του κουμπουνιστή το σπίτι. 3,5 ρε βλάκα, αλλά ακόμα βάζει το μισό στα χρόνια του την Αγία. Ξέχασα που σε πήρε και 34 πιτσιρίκι πράγμα. Σκατήφλωρε. Ζηλεύει, σε καριόλι. Γιατί εσύ στα 16 τραβούσε μαλακία με τη φτερά. Σε είδα μια φορά στο κέντρο και μιλούσε μόνο σου. Δεν υπήρχε κανένα τρίγωνο. Πρέπει να είσαι λίγο χαζούλη τελικά. Ναι. Χαζούλη είναι τελικά, ναι. Τόσο χαζούλη που ασχολείσαι με την πάρτι μου, μαλάκα, και εγώ κοραμάω. Κατάλαβε πόσο χαζούλη είμαι. Στι παλιέ τι εκπομπέ, γιατί φορούσε περούκα? Ντρεπόσουν για την καράφλα σου? Όχι, αλλά δεν είχα θεωρηθεί στο τηλεοπτικό και πίστευα ότι για να πιάσω δουλειά ήταν μειονέκτημα η φαλάκρα. Και έκανα λάθος. Και μου είχαν πει κάτι στη λίστες, κάτι αυτοί, ότι πρέπει να ντύνομαι διαφορετικά, ξέρω εγώ, να έχω μαλλί και τα λοιπά για να έχω δουλειά στη τηλεόραση. Γιατί λέει, δεν σε πάνω στην τηλεόραση επειδή δεν έχει μαλλιά. Έτσι μου λέγαν τότε. Και εγώ ακολούθησα. Σφάλμα. Γουστάρω μια 25 και μη είμαι 23. Αυτή κάνα 30 θα γουστάρει. Μπα, μην τα λες αυτά, ρε φίλε. Πόσο συχνά παίζει το πουλάκι σου? Θα σε αφήσω με την απορία. Οι χοντρούλες κάνουν τον καλύτερο γαμίση. Είναι νόμος αυτό. Τα χοντρά μου νόχυλα αυτά, οι χοντρομούνες. Σ' αρέσουν οι χοντρομούνες? Έχει γαμίσει μαύρη. Ρε μαλάκα, έχει γαμίσει μαύρη. Λα, μην κάνει ρατσιστικό παραλήρημα. Δεν τρώει ρατσιστικό παραλήρημα. Ρε, εσύ γιατί δεν πήγε καμιά χοντρή να γαμίσει? Δεν σε είδα τι κομμένε σου. Αριστερές με σπηριά, αδύνατες ήταν όλες. θέλουμε να βγάλεις μαλλιά σαν το Ρούνι. Λοιπόν, στον Κρόνο λέει στην Τούμπα, μια μέρα σε πούλησε ένας άλλος, λέει, καραφλός τρέλα, λέει, και έτρεγες για να κρυφτείς φλόρε. Γιατί λέτε ρε μαλακίες? Γιατί λέτε ρε μαλακίες, ρε πουστάρια, να πούμε. Βρε Αντελίνο πουστράκι, Άντρε Αντελίνο πουστράκι. Εγώ δεν κάνω ιστορίες, εγώ χτυπιέμαι. Άμα χτυπηθώ φεύγω μετά. Είναι το ευνηδιασμό αυτό. Δεν κολλώσω εγώ. Μου νύει με άρωμα λεμόνι, δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχεις γαμίσει αυτό που λέει τσάπα ποτέ, ρε, κόψε το παραμύθι. Μόνο πουτάνα θα πήγαινε μαζί σου. Κωνσταντάρα μου, έτσι λες εσύ. Εδώ μιλάμε για μπάλα, καριόλιδες. Στα μουνιά και στους πούτσους τα ρίξαμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, ραπ τον παίζω για πάρτι σου. Ναι, αυτό με τιμάει ιδιαίτερα. Ναι, αυτό τώρα που κάνουμε είναι που μπορούμε να μιλήσουμε και πιο ελεύθερα. Και οι άλλοι μας γαμάνε στα πρόστιμα. Σωστό. Αν πήγαινε στη δεκαετία του 80 σε κάδους απορριμμάτων και έβλεπε τι πίτσες, κακόλες πεταμένες, υπερκαταναλωτισμός και κάτι σκυλιάκι γύρω-γύρω, κάτι μάγουλα σαν το Βενιζέλο, να πούμε. Απίστευτη δεκαετία. Τα σκυλιά τη δεκαετία του 80 είχαν χοληστερίνη. Δηλαδή πεθαίναν από έβραγμα. Σκύλος να πάει 12 χρόνια δεν υπήρχε. Μιλάμε. Τι κρέατα, τι κοτόπουλα, τι μπιφτέκια, τι
Εδώ έχω δει σκύλο να ανοίγει κοκακόλα και να την πίνει. Που, ο άλλος είχε πάρει 50 κοκακόλα σε πάρτι, πιάνει τις 30 και τις 10 τις πέταξε έξω να πούμε. Και άνοιξε ο σκύλος κοκακόλα την ίδια. Υπερβολή αυτό που λέω. Έχω δει σκύλο να πίνει κοκακόλα, ρε φίλε. Να σου πω τώρα. Σε σκουπίδια, σκουπιδαριό, 19 χρόνο παιδί. Μην πας στο σπίτι του κόκκινου, σου κάνει τάκλιν η αράχνη. Καλά, το σπίτι του κόκκινου ήταν απίστευτο. Δεν έχω δει τόσο δυνατή αράχνη και τέτοιο ιστό. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Το κόκκινο το σπίτι δεν το καθαρίζει. Φοφολάχθο καθαρίστρια. 8 χρόνια φοράζει καθαρίστρια. Κοιμήθηκα ρε, κουράστηκα ρε. Πήγα King Box το πρωί με το δάσκαλο, με σε κάθεψε στο ξύλο. Πήγα τηλεάστη, έκανα ραδιόφωνο. Πήγα την κόρη μου στο γιατρό. Γύρισα, σύμπησα κάτι, κοιμήθηκα. Μπορεί να αρρωστήσει το παιδί σου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να σε ψεκάσουν τα αεροπλάνα από πάνω. Εγώ νιώθω ηθοποιός κάθε μέρα. Εμείς τρώμε μπανάνες, τρώμε όσπρια, πίνουμε πορτοκαλάρ και έχουμε κέφι. Δηλαδή αυτό καταρρύπτει. Λέει, λέει καημένοι τραγουδιστές, λέει, τι να κάνουν, λέει, για να έχουν λέει, κέφι, λέει, κάνα καμιά μυτιά, λέει καμιά αυτή. Μαλακίες, γιατί να κάνουμε. Για να έχει κέφι. Δηλαδή εμείς που έχουμε κέφι, τι κάνουμε, μυτιές κάνουμε. Μαλακίες δηλαδή. Θέλω να σε πρίξω, αλλά βαθιά μέσα μου σε αγαπάω. 98 και 103 κιλά. Εκεί τότε όταν βρεθούμε να σου βγει το άλλο το συνέστημα. Μη σου βγει το πρώτο να πούμε. Γιατί, απαγορεύεται. Γιατί θα μας κάνει μήνυση η UEFA. Η UEFA θα μας κάνει μήνυση. Θα πάρουμε το χρόνο και θα δοθούμε. Αυτό που λέω που λες με τη Μούρη και Ρατά δεν είναι δικιά του η Μούρη. Είναι ενός ηθοποιού που πραγματικά στο έργο λέει του γάμισαν τη γυναίκα. Το είδα εγώ, να το είδα. Φοβάται να τη βάλει. Φοβάσαι μωρή πούστρα να βάλει τη Μούρη σου, Εμείς ξέρουν πού κινούμαστε, πού είμαστε κτλ. Και εσύ φοβάσαι να βάλεις εδώ τη μούρη σου, Κολοτρυπίδα. Βρώμικη κολοτρυπίδα, εσύ. Γουστάρω μια κόμμενα ρεσί και ενώ μου ρηχνόταν, τώρα έχει κόμμενο. Τι να κάνω. Κοίτα, σε αυτά τα πράγματα φίλε, είναι και να είσαι ταχύτατος. Δηλαδή, εσύ περίμενες μέρα, όχι να το σκεφτείς την άλλη μέρα. Δεν έχεις αυτά τα πράγματα να περιμένεις. Δεν περιμένεις. Δυστυχώς η δασκάλα μου είπε ότι κύριε Ρατόπουλε, σας ακολουθεί η κόρη σας, λέει να είστε λίγο πιο συνετός και τα λοιπά. Μη μαλώνετε στον δρόμο όταν την έχετε, να είστε, πάτε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Λέω τέτοιο, σε ακριβό εστιατόριο, κάντε σε ένα, ξέρω εγώ, ότι έχετε και άλλη πλευρά στο χαρακτήρα σας. Ρε, δεν κάνει μια σειρά, την πω μαλακισμένη. Είμαι πολύ όμορφος για σένα, Ραπτόπουλε. Ναι, αλλά βάζει να βάλει τη μούρη σου. Είσαι προπονητής, είσαι δημοσιογράφος, είσαι παλαιστής, είσαι γαμιάς, είσαι γιατρός. Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, λέει. Λοιπόν, ο ιστός στο σπίτι του κόκκινου ήταν στον αφαλό, του λέει. Λοιπόν, γουστάρει μια μικρότερη και δεν ξέρει τι να κάνει. Δώσε οδηγίες. Παιδιά, να μιλάτε, η γυναίκα ερωτεύεται με τα αυτιά. Ο άντρας ερωτεύεται με τα μάτια. Θα σου κάνω μάθημα τώρα. Το χελωνάκι ζει, ναι, βέβαια, το χελωνάκι ζει. Το χελωνάκι το περιποιούμεθα. Τώρα θα του πάρω τον άλλο μήνα και, πώς το λένε, και να, πω, τη χελωνιέρα τη μεγάλη. Που για μένα, για την Ευγενία, δεν θέλει η χελωνιέρα. Έχεις τίποτε το κόκκινο να γαμάει. Ναι ρε φίλε, γαμούσε μία και την είχε τραβήξει. Ναι, το κόκκινος με λέει, ας το δείξω. Ο κόκκινος με, άντε μεταξύ, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Λέει, έχω ένα τεράστιο πρόσωπο, λέει ότι γαμάω επί 3 ώρες, λέει, και δεν χύνω. Τον ακούω κι εγώ. Σήμερα τι είπε, ρε παιδί, ο κόκκινος. Όταν είπε, έλεγε κάτι αστυνομικούς ότι δεν φέρονται καλά. Όταν ήμουν, λέει, 10 χρονών, είχα συνόδευσα, λέει, μια συμμαθήτριά μου στο σπίτι της, λέει, το βράδυ. Τι λέω, πόσο χρονών ήσουνα? 10 χρονών. Πώς λέω, συνόδευσε 10 χρονών στη συμμαθήτριά σου, λέω, το βράδυ στο σπίτι, 10 η ώρα. Σάψει η μανούλα σου, λέω, 10 η ώρα, 10 χρονών, να πας. Λέει, ναι. Τίποτα, λέω, κόκκινος, λέω, δεν γεννήθηκε και δεν του βάλανε, λέω, πάμπερς. Καπότα του βάλανε. Το κόκκινο δεν του βάλανε πάμπερς. Κατευθείαν καπότα του βάλανε. Απίστευτος ψεύτης, παιδιά. Τερατολόγος ισχύς του είδους. Με 130 πάει το ματής, 160 λέει. 1000 Ηρακλειδείς στο γήπεδο, 10.000 λέει. 7 πόντους η ψωλή του, 30 λέει. 3 ώρες γαμάει συνέχεια λέει, μισή ώρα άμα μπορέσει. Δηλαδή τέρας τερατολογίας. Αυτός με τον γελαστό, άμα κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο, θα έπρεπε να λεγόταν η εκπομπή η ώρα του ψεύτη.